Προ ολοκληρωτική αποτυχία οδεύει η κυβερνητική πολιτική παρά τα όσα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζική ενημέρωση αναφέρουν, καθώ τα μέτρα περιορισμού συνεχίζουν να απομυζούν τι επιχειρήσει και τι Βρυξέλλε να χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Τελευταίο χτύπημα είναι οι λογαριασμοί ρεύματο που κάνουν του επιχειρηματίε πραγματικά να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Τον κόδωνα του κινδύνου, των λουκετών και τη χρεοκοπία των εμπορικών επιχειρήσεων, έκρουσε ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη Παντελή Φιλιππίδης, λέγοντα πολύ χαρακτηριστικά ότι θα μιλάμε για την πανδημία του εμπορίου σε λίγο καιρό, αν δεν γίνουν οι κατάλληλε κινήσει στήριξη μάλιστα κάνοντα αναφορά και στο ασήκωτο κόστο τη ενέργεια μετά τις συνεχείς ανατιμήσει και αυξήσει, έφερε παράδειγμα ένα μαγαζί στην συμπρωτεύουσα, το οποίο από 800 ευρώ που πλήρωνε για το ηλεκτρικό ρεύμα, τώρα καλείται να πληρώσει 2.700 ευρώ. Όπω επεσήμανε, αν δεν υπάρξει πρόβλεψη ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, θα ξεφύγουν τα νούμερα και θα μιλάμε μόνο για τα λουκέτα και όχι για την πανδημία. Όσο για τα μέτρα στήριξη στον εμπορικό κλάδο, ο πρόεδρο ασκώντα κριτική στην κυβέρνηση τονίζει. Το 40% στον κλάδο μα ήταν εκτό επιστρεπτέας προκαταβολή, ενώ οι εμπόροι δεν πήραν τίποτα και για την επανεκκίνηση.